Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, η ΟΓΕ βρίσκεστε στη σημερινή σύσκεψη και μεταφέρει το μήνυμα των συλλόγων και ομάδων της από όλη τη χώρα. Με πηξίδα την πάλη μας για τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες μας, στην εργασία, στην υγεία, στη στέγη, στη μόρφωση και την ασφάλεια των παιδιών μας, στην προστασία της μητρότητας, ενώνουμε τη φωνή μας με τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους μπροστά στο σωλητήριο της 17ης Δεκέμβρη. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τον κοινό αγωνιστικό βηματισμό μας μπροστά στην πανεργατική απεργία του Νοέμβρη, από τους αγώνες για την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας με το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας και με την ΟΦΣΑ, ενάντια στο νόμο έκτρωμα για την περίθαλψη στα νοσοκομεία με τους υγειονομικούς της ΟΕΝΓΕ, για την προστασία των παιδιών και τα δικαιώματα των εργαζομένων στην πρόνοια και την ειδική αγωγή με το Σωματείο Εργαζομένων στο Κέντρο Βρεφώνη Μητέρα, με τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕ Αττικής, με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγών Αναπήρων, με το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, το ΣΕΜΙΣΕΑ, την ΠΟΜΕΑ, με τον κοινό αγωνιστικό βηματισμό μας, με τους φορείς της γειτονιές, υψώνοντας τη δική μας λαϊκή ασπίδα ενάντια στους πληστηριασμούς. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και τα άλλα κυβερνητικά κόμματα προσπαθούν να μας πείσουν πως ο φετινός δύσκολος χειμώνας είναι μονόδρομος, η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες να δυναμώσουμε τη φωνή της αγωνιστικής μας διεκδίκησης μαζί με εργατικά σωματεία. Στις 17 Δεκέμβρη, με την κινητοποίησή μας, επιστρέφουμε ως απαράδεκτες τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομήλων και των πολιτικών τους εκπροσώπων να ρίξουμε στον πάτο τις ζωές μας, να κόψουμε και τα πλέον στοιχειώδη, το φως, τη θέρμανση, να δεχτούμε τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα μέσα σε επικίνδυνα και παγωμένα σχολεία, να αποδεκτούμε την κανονικότητα των απολύσεων μέχρι και εγγύων και νέων μητέρων. Δεν αποδεχόμαστε την πολιτική που ιδιωτικοποιεί πλήρως τα δημόσια νοσοκομεία, μετατρέπει την υγεία των γυναικών και των οικογενειών μας σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και προνόμιο για λίγους και μας καταδικάζει σε ακόμα πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης που βγάζει στο σφυρί τα σπίτια μας και τις ζωές μας. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Οι αγώνες μας δεν μπαίνουν στον γύψο. Οι ανάγκες μας δεν μπαίνουν στον πάγο. Οι γυναικείοι σύλλογοι και ομάδες σε κάθε γειτονιά, αλλά και σε κάθε εργασιακό χώρο που ξεσουμίζονται οι γυναίκες του Μόχθου, με σχέδιο και μαχητικό πνεύμα επιδιώκουμε οι παρεμβάσεις μας να μετατρέπουν την οργή και αγανάκτησή τους σε ριζοσπαστική δράση, αποκρούοντας κάθε προσπάθεια ανοχής και συμβιβασμού, κάθε προσπάθεια να αποδεχτούμε να θυσιάσουμε τις ανάγκες της δικές μας και των οικογενειών μας για να κερδίζουν μια χούφτα παράσιτα από το μόχθο μας. Δεν δεχόμαστε τη στιγμή που μας καταδικάζουν σε μια ζωή λάστιχο με μισθούς πείνας που συνθλίβουν ιδιαίτερα τη ζωή της εργαζόμενης μητέρας, τη στιγμή που χρυσοπληρώνουμε το ρεύμα και άλλα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης που δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα από την ακρίβεια, να αυξάνονται οι έμεση και άμεση φόροι που βαραίνουν κατά 96% τις λαϊκές οικογένειες, να περικόπτονται τα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα στα άτομα με ειδικές ανάγκες και την ίδια στιγμή να χαρίζονται στους επιχειρηματικούς ομίλους 871 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό ως μείωση των εργοδοτικών εισφορών, να προβλέπονται 14 δις για τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων τους. Οι ανάγκες μας δεν προσαρμόζονται στα μέτρα τους. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, στη βαριχημονιά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε οι γυναίκες του Μόχθου, οι εργαζόμενες σε όλα τα μέτωπα της ζωής, θα αγωνιστούμε να φέρουμε την άνοιξη της συλλογικής δράσης, τη ζεστασιά της ταξικής αλληλεγγύης, την ελπίδα της ανατροπής όλης αυτής της βαρβαρότητας, με πηξίδα τις ανάγκες τις δικές μας και των οικογενειών μας.